Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για να παρακολουθήσουμε μαζί και αυτό το μεσημέρι αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 7 Ιουνίου και είναι η τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου. Μια προεκλογική περίοδος που καθόλου ήρεμη δεν ήταν, με πολλές εντάσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, με όλα τα κόμματα να θέλουν να προβάλλουν τα δικά τους διλήμματα για τις κρίσιμες κάλπες των ευρωεκλογών που έχουν φτάσει. Έτσι, την Κυριακή καλούμαστε όλοι, αυτήν την Κυριακή που μας έρχεται, 9 Ιουνίου, να προσέλθουμε στις κάλπες. Αυλαία, σήμερα τελευταία ημέρα που θα μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και οι υποψήφοι ευρωβουλευτές και θα τα δούμε και στη συνέχεια όλα αναλυτικά. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε και αρχικά μαζί να παρακολουθήσουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Προσκλητήριο στα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν τέλος στην αλαζονία του 41% της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε με έμφαση ότι η μεγάλη αποχή από τις ευρωεκλογές της Κυριακής θα είναι σε όφελος της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε την ομιλία του με εκτενείς αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που έδωσε το παρόν στη χθεσινή εκδήλωση. Συντονισμένη επέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Ελληνικής Αστυνομίας και της ΑΔΕ έγινε σήμερα στις 7 το πρωί στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Ρόδου. Η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων προχώρησε στη σφράγιση του χώρου, όπου εντοπίστηκαν παράνομες κατασκευές με ομπρελοκαθίσματα τόσο στην παραλία όσο και εντός της θάλασσας. Επιπλέον, απαγορεύτηκε είσοδος εντός αυτού με σχετική σήμανση, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο. Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 48 ώρες, καθώς προχθές το μεσημέρι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση, όπου διαπιστώθηκε η παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο βρίσκεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του γνωστού παρουσιαστή του BBC Michael Mosley στο νησί της Σίμης, τέχνη του οποίου αγνοούνται από το μεσημέρι της Τετάρτης. Από χθες το πρωί, όταν η σύζυγος του 67χρονου δήλωσε στο αστυνομικό τμήμα ότι ο δημοσιογράφος δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι μετά από μια κοινή τους εξόρμηση στην παραλία του Αγίου Νικολάου, κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών χτενίζουν το νησί προκειμένου να εντοπίσουν ένα σημάδι από την πορεία που ακολούθησε ο αγνοούμενος. Για τον εντοπισμό του έχουν επιστρατευθεί ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι καθώς και drones που ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη διαδρομή που ακολούθησε φεύγοντας από την παραλία. Όπως δήλωσε η σύζυγός του στους αστυνομικούς, ο 67χρονος έφυγε από την ακτή του Αγίου Νικολάου πεζός χωρίς να έχει κινητό μαζί του με κατεύθυνση την περιοχή Πέδη. Μπλόκο σε μια τεράστια ποσότητα ναρκωτικών έβαλαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, ενώ παράλληλα συνέλαβαν τόσο τον καλλιεργητή όσο και τον εργάτη του. Όλα συνέβησαν χθες τα ξημερώματα, όταν στην ελληνική αστυνομία περιήλθαν καταγγελίες και εξετάστηκαν στη συνέχεια όλα τα κατάλληλα στοιχεία. Στο θερμοκήπιο οι αρχές βρήκαν τη χασισοφυτία που αποτελούνταν από 1050 δεντρίλια κάναβης, ενώ σε αποθήκη που υπήρχε στο χώρο εντόπισαν το συσκευαστήριο. Εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά σε επίπεδο Θεσσαλίας. Μαζί μου η Ιωάννα Μπουροπούλου είναι εδώ. Καλησπέρα, Βάσο. Καλό απόγευμα και σε σένα, Ιωάννα. Είμαστε στην τελική ευθεία πια πριν τις κάλπες των ευρωεκλογών. Αυλαία σήμερα της προεκλογικής περίοδου, έτσι. Και το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι γνωστό από την νομοθεσία ότι μετά τα μεσάνυχτα, σήμερα Παρασκευής, δεν επιτρέπεται τίποτα. Κανένα μήνυμα, καμία τοποθέτηση, καμία συγκέντρωση, πόσο μάλλον οτιδήποτε. Γιατί αύριο πρέπει να μεσολαβήσει για όλους τους εκλογείς μία μέρα ηρεμίας, χωρίς να ακούνε τίποτα. Για να πάνε έτσι με νυφαλιότητα
στις κάλπες και να επιλέξουν και το κόμμα αλλά και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Έτσι, ποιους θα κρίνουν ότι πρέπει και μπορούν να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Θα δούμε στη συνέχεια σε λίγο τι γίνεται και πώς κυλάει και η διαδικασία της προετοιμασίας εν ώψη της κάλπης των ευρωεκλογών. Πάμε όμως, Ιωάννα, να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από αυτό που όλη αυτή την εβδομάδα κυριαρχεί, έτσι, κυριαρχεί για την περιοχή της Μαγνησίας, αλλά και για την υπόλοιπη Θεσσαλία, γιατί πια οι έλεγχοι σχετικά με το νερό, μετά την ακαταλληλότητα στο νερό ίδρυυσης του Στεφανοβικίου και του Ριζομήλου, επεκτείνονται παντού, επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές. Τα ακούγαμε χθες από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που μαζί με τον ΝΕΟΔΗ παίρνουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Σε Ριζόμηλο και Στεφανοβίκη όμως, ο ένας πίσω από τον άλλον, σε μια ατελείωτη ουρά, για λίγο νερό και σήμερα. Ακριβώς, και να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνεται μία εβδομάδα από τότε που έγινε και γνωστό σε σχέση με τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας που είχαν παρατηρηθεί ήδη από τις προηγούμενες μέρες. Την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, εκδόθηκε αργά το βράδυ ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ρήγα Φεραίου και από τότε ξεκίνησε και επίσημα το δράμα δεκάδων οικογενειών σε περιοχές Ριζομήλου και Στεφανοβίκη. Πραγματικά δράμα. Και δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει και κάποιος χρόνος για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Γιατί δεν είναι σε θέση να τους το πούν ακόμη όσοι ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Ακριβώς, όλη αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια πριν δοθεί πάλι το νερό σε χρήση. Και φυσικά και για να αποφευθούν και στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. Ήταν κάτι που τόνισε και χθες ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, ο κ. Χατζηχριστοδούλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε με τον κ. Κουρέτα. Όλη αυτή την εβδομάδα από τον ΕΟΔΥ αλλά και από το Ρήγα Φεραίο έχει κρυθεί ακατάλληλο το νερό τόσο προς πόση όσο και προς ανθρώπινη χρήση. Έχουμε δει αναλυτικά όλες αυτές τις μέρες τους πολίτες να βγαίνουν με μπουκάλια, με άδεια μπιτόνια από νερό, προκειμένου να γεμίσουν από τις υδροφόρες και τα βιτία που βρίσκονται στα δύο χωριά από τις πρώτες μέρες, ενώ φυσικά να παίρνουν και εξάδες με νερό για να εφοδιαστούν στο σπίτι, για μαγείρεμα, για να πιούν νερό, αλλά και φυσικά για να κάνουν μπάνιο. Είναι ένα δράμα τώρα, να πούμε, αυτό συνδυαστικά και με τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται σε όλη την περιοχή, καθώς όλη αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς, πόσο μάλλον και στις συγκεκριμένες περιοχές. Και κάτι και αναφέρουν ότι δεν περίμεναν ποτέ αρχές Ιουνίου με αυτό τον καύσωνα να αναγκάζονται να κάνουν μπάνιο με εμφιαλωμένο νερό ή να κοιτάνε να στεθούν στο νερό προκειμένου να ξεδιψάσουν έστω και λίγο. Χθες να πούμε ότι ξεκίνησαν και οι εργασίες απολίμανσης και καθαρισμού του δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή του Ρήγα Φεραίου, η οποία υδροδοτούσε τα δύο χωριά, το Ριζόμηλο και το Στεφανοβίκιο. Ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Χατζηχριστοδούλου, στόχος είναι από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει κανονικά η υδροδότηση στο χωριό. Ωστόσο, αυτό θα εξεταστεί. Πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες, απερίγραπτες δηλαδή. Και όσα εμείς μεταφέρουμε από εδώ, λίγα είναι για αυτά που βιώνουν οι συγκεκριμένοι κάτοικοι, έτσι, καλοκαίρι, μήνα καλοκαίρι. Αλλά το ενδιαφέρον όλων φυσικά δεν απομακρύνεται, γιατί εκεί συνεχίζει και επικεντρώνεται, σε όσους συνεχίζουν ακόμη και αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα, βαριά συμπτώματα από την γαστρεντερίτιδα, έτσι, από όλα όσα συνέβησαν μετά την κατανάλωση ακατάλληλου νερού με σαλμονέλα, που εντοπίστηκε μέσα στο νερό και όλα τα υπόλοιπα, έτσι, που δημιούργησαν τον μεγάλο κίνδυνο. Εκεί λοιπόν στρέφεται το ενδιαφέρον να βγουν όλοι από το νοσοκομείο ή από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται, γιατί συνεχίζονται ακόμη νοσηλείες, να πάρουν εξιτήριο, να είναι όλοι καλά στην υγεία τους και κυρίως το ενδιαφέρον όλων στα παιδιά και στα μωράκια, γιατί υπάρχουν και βρέφοι που συνεχίζουν από όλη αυτή την ιστορία και ταλαιπωρούνται. Πάμε να δούμε όμως αυτό το σημείο το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζεται η κατάσταση με την τροφοδοσή νερού με εμφιαλωμένα σε Ριζόμηλο και Στεφανοβίκιο. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει και η ταλαιπωρία πολύ μεγάλη τις τελευταίες ημέρες. Σε συνθήκες καύσωνα, μάλιστα, με το θερμόμετρο αυτές τις ημέρες να ξεπερνάει τους 35 βαθμούς υποσκιά, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, το σκηνικό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από περίπου μία εβδομάδα το τι θα ακολουθούσε και το τι συμβαίνει πιο ειδικά από τη Δευτέρα, όπου οι κάτοικοι σε Ριζόμηλο και Στεφανοβίκιο λαμβάνουν εμφιαλωμένα ή ενισχύονται με νερό από βιτιοφόρα του Δήμου. Και όλα αυτά μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν για το μολυσμένο νερό, αλλά και το γεγονός ότι κάτοικοι των περιοχών αρρώστησαν μαζικά. ΕΟΔΥ πάντως και η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες ώρες ανακοίνωσαν πως στόχος είναι το δίκτυο να ξαναλειτουργήσει την ερχόμενη εβδομάδα, με δεδομένο ότι θα γίνουν πρώτα οι απαραίτητες απολυμάνσεις και η υπερχλωρίωση, και τα νέα αποτελέσματα να δείξουν ότι μπορεί να επιτραπεί η χρήση του νερού. Για μία ακόμη φορά, πάντως, αρκετοί κάτοικοι των περιοχών θέτουν το θέμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη και δηλώνουν εξουθενωμένοι, πολύ κουρασμένοι από τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε τι ετοιμότητα υπάρχει εν ώψη των ευρωεκλογών, Ιωάννα. Βλέπαμε και χθες από τη Λάρισα ότι είναι σχεδόν όλα έτοιμα για τις εκλογές της Κυριακής. Έτσι λοιπόν και σε επίπεδο Μαγνησίας, οι σάκοι με το εκλογικό υλικό έχουν ήδη δυναμηθεί προς τα εκλογικά κέντρα. Σήμερα να πούμε ότι ήταν κλειστά και τα σχολεία, μερικά εκ των οποίων θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα, προκειμένου να ετοιμαστούν οι αίθουσες, να βγουν οι κατάλογοι απ' έξω με τα ονόματα. Έχουμε και κενό και στις πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα Παρασκευή, έτσι και Σάββατο και τη Δευτέρα. Γιατί θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως εκλογικά τμήματα. Οπότε θα υπάρχει αυτό το μεγαλύτερο διάστημα ως διάλειμμα για τους υποψηφίους. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και σε δηλώσεις σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, η κυρία Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές της Κυριακής. Αναφέρθηκε φυσικά στον αριθμό των ψηφοδελτίων που θα πρέπει κάθε ψηφοφόρος να έχει στα χέρια του, προκειμένου να μην λείπει κάτι και υπάρξει πρόβλημα ή παρανόηση. Ενώ φυσικά είπε ότι στόχος είναι να καλυφθούν οι φορευτικές επιτροπές για να μην υπάρχει πρόβλημα όπως είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Για να δούμε αν θα συμβεί σε αυτές τις εκλογές, για να δούμε ενώ αν θα τα καταφέρουν. Ακριβώς. Ενώ είπε ότι και η περιφέρεια θα είναι στο πλευρό ό,τι χρειαστούν και τα εκλογικά κέντρα, αναφέρθηκε στον ειδικό αριθμό και τα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν να βγαίνουν φυσικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά θα υπάρχει και μια σχετική ενημέρωση από την περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε την Αντιπεριφερειάρχη. Όλα έτοιμα λοιπόν και σε επίπεδο νομού, όπως επεσήμανε στον Άστρα η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας για τις ευρωεκλογές της Κυριακής. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων είναι έτοιμη για τις εκλογές της Κυριακής. Θα υπάρχουν 298 τμήματα, δύο εκ των οποίων θα είναι στις φυλακές. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, έχουν φύγει όλοι οι σάκοι με το εκλογικό υλικό και στις 8 δήμους της περιοχής. Θα υπάρχουν κάποια τηλέφωνα της υπηρεσίας τα οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί για το πού ψηφίζει, γιατί υπάρχουν αλλαγές στα εκλογικά τμήματα φέτος, έχουν γίνει λιγότερα και με περισσότερα άτομα. Οπότε μπορεί ο καθένας να τηλεφωνεί στο 24213-52633, 52543, 52581 και 52569 για να πάρει πληροφορίες για το πού ακριβώς ψηφίζει. Την ημέρα των εκλογών θα βρισκόμαστε όλοι εδώ και την παραμονή φυσικά με την έφορο η οποία είναι φέτης Αθηνών και η οποία διορίστηκε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων. Για οποιοδήποτε έλλειψη υπάρχει σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα να αποστείλουμε αμέσως το υλικό που χρειάζεται. Το πρωί της Κυριακής, εφόσον πάρω το mail από όλους τους αντιπροσώπους και τους δήμους ότι ξεκίνησαν οι εκλογές, θα αποστείλω και εγώ το mail μου στο Υπουργείο ότι ξεκίνησε κανονικά και διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Ήδη ξεκίνησαν σήμερα και εμφανίζονται όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, είτε τηλεφωνούν ώστε να αφήσουν το ονοματεπώνυμό τους και το τηλέφωνό τους, αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων, των κομμάτων αλλά και των εκπροσώπων αρχών και φορέων επισημαίνεται ότι ο κόσμος δεν πρέπει να επιλέξει την αποχή, αλλά να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, ώστε να προωθηθούν τα ελληνικά θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα στο Βόλο, Ιωάννα, πραγματοποιήθηκε χθες η τελική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των ευρωεκλογών, μια εκδήλωση στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και καταγόμενος από το Βόλο, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ακριβώς. Χθες το απόγευμα σε μεγάλου ξενοδοχείου στην περιοχή του Βόλου πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των ευρωεκλογών. Μια εκδήλωση που ήταν αρκετά μεγάλη σε σχέση με το τι έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, τόσο σε εκδηλώσεις που έγιναν σε κεντρικές πλατείες όπως στη Λάρισα, όσο και σε άλλες συναντήσεις που έγιναν εδώ πέρα στο Βόλο. Βασικός ομιλητής, όπως είπες και εσύ, Βάσο, ήταν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος βρέθηκε από το μεσημέρι στην πόλη του Βόλου που πραγματοποίησε και τα εγκαίνια του νέου κτηματολογίου, του νέου γραφείου κτηματολογικού. Ενώ να πούμε ότι στη συνέχεια, από το βήμα της ομιλίας, έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα για τη Νέα Δημοκρατία για τις ευρωεκλογές. Κάλεσε όλο τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία για μια σταθερή Ελλάδα, όπως είπε. Για μια Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μεγάλα
βήματα και έχει κάνει μεγάλα βήματα ανάπτυξης και ότι μόνο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί αυτό να συνεχιστεί και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο Ελλάδας. Να πούμε ότι την εκδήλωση διοργάνωσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ενώ το παρόν έδωσαν και υφυπουργός παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, αλλά και πρέον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων από ολόκληρη την περιοχή. Για να δούμε τις εικόνες. Κατάμε στη αίθουσα του ξενοδοχείου Βόλος Παλάς, όπου το απόγευμα της Πέμπτης μίλησε ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για το Βόλο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκόρου. Και ο κύριος Μπουκόρος από τη δική του πλευρά προέτρεψε τους νεοδημοκράτες αλλά και το σύνολο του λαού της Μαγνησίας να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Χαιρετισμό απευθύναν και άλλα στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω γιατί έγινε αυτή η εκδήλωση. Έχουμε ένα μοντέρνο τρόπο επικοινωνίας με περιοδίες, social media κτλ. Αλλά είμαι φανατικός διασώτης του συνδυασμού της μοντέρνας προεκλογικής εκστρατείας σε συνδυασμό και με τις παραδοσιακές συγκεντρώσεις για να ξαναβρισκόμαστε, για να τα λέμε, γιατί είμαστε φίλοι, είμαστε συνοδοιπόροι, πιστεύουμε στα ίδια πράγματα. Σε ευχαριστούμε, κυρία Πρίτσας. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί και για τη συνεργασία που έχουμε στην Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ευχαριστούμε που ήρθες για την ενισχύση στον αγώνα μας. Και φαντάζομαι αυτό τα έχει πει ο συνάδελφός μου. Είχαμε μια εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στις προηγούμενες εκλογές, πάνω από το μέσο όρο τον εθνικό. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Άρα λοιπόν η δική σου καταληκτική παρουσία, η δική σου εδώ ομιλία, η δική σου συνεισφορά σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, να ξέρεις ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Κυρανάκης πάντως τόνισε ότι είναι αναγκαιότητα για την Ελλάδα να δοθεί ισχυρή εντολή στις 9 Ιουνίου στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα και τόνισε ότι η κυβέρνηση βάζει ψηλά τον πύχη της αποκατάστασης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές για την εξωτερική πολιτική. Να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία ζήτησε ο ελληνικός λαός στην πρώτη δεκαετία της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρω ότι μετά από πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες. Το 19 δύο φορές είχαμε και τότε ευρωεκλογές, εθνικές, ξανά αυτοδιοικητικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους και τους αυτοδιοικητικούς από την περιφέρεια που είστε όλοι μαζί εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Ξανά το 23, νέοι κύκλοι εκλογών, ίδια επιχειρήματα. Ξέρω ότι υπάρχει μία κόπωση στον κόσμο. Το ξέρω ότι ακούτε πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια και μπαίνουμε σε μία κάλπη ευρωεκλογών που λίγο πολύ όλοι συγχαίουμε τι ακριβώς σηματοδοτεί ο καθένας για το δικό μας χώρο, για το δικό μας κλάδο. Εμείς είσαι μηχανικός, δικηγόρος, υπολογράφος, λογιστής, οικονομολόγος, πρόεδρος οργανισμού, τα πάντα. Πολλοί νομίζουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι λίγο πολύ μια δημοσκόπηση, μια φωτογραφία της στιγμής για το κατά πόσο η παράταξη πάει καλά, για το κατά πόσο κάποιοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, για να στείλουν ένα μήνυμα, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πολλοί έρχονται και μας λένε, εντάξει μωρέ, δεν θα γίνει και τίποτα άμα η Νέα Δημοκρατία πάρει και ένα μήνυμα σε ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Και λοξοκοιτάνε σε κόμματα τα οποία έχουν σήμερα που μιλάμε, και δεν έχει συζητηθεί αρκετά, υποψηφίους ενός προηγούμενου κόμματος που λέγεται ΑΝΕΛ, θυμάστε ως ΑΝΕΛ. Θυμάστε τι κάνανε οι ΑΝΕΛ όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα στα εθνικά μας συμφέροντα? Πάνω καμένου όταν η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση μορφής για να μην περάσει αυτή η βλαπτική συμφωνία για τα εθνικά μας συμφέροντα. Μια συμφωνία η οποία λειτουργούσε εις βάρος της ελληνικής ιστορίας, της μακεδονικής ιστορίας, της υπερχιλιετούς ιστορίας που κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να παραβλέψει. Ο κύριος Κυρανάκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού έργου και επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική επιλογή που μπορεί να δώσει διέξοδο από τα προβλήματα στη χώρα και να απορροφήσει στα ελληνικά ζητήματα στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα με τι καιρό θα στηθούν οι κάλυπες την Κυριακή. Όλοι οι μετεωρολόγοι από τις προηγούμενες και όλες μέρες έχουν πει ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς. Και έτσι λοιπόν ο Θεσσαλός μετεωρολόγος, ο κ. Θεοφάνης Θακούδης, μας έδωσε τις προβλέψεις τόσο για το Σαββατοκύριακο των ευρωεκλογών, που όλοι αναρωτιούνται με τι καιρό θα πάμε στις κάλπες. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν εν τέλει θα πάμε στις κάλπες ή στις παραλίες. Μπορούν να περιμένουν λίγο οι παραλίες, δηλαδή λίγο βγαίνουμε που βγαίνουμε από το σπίτι για μια παραλία.
Τώρα να θα μου πεις με τι, ναι, με τι ενδυμασία. Εντάξει, μπορεί να τακτοποιηθεί αυτό. Περνάς από το εκλογικό τμήμα, ψηφίζεις και πας στην παραλία σου. Έτσι και ωραία και άνετα. Ξεκινάνε, ανοίγουν 7 η ώρα το πρωί, οπότε όσοι θέλουν και κλείνουν 7 η ώρα το απόγευμα, υπάρχει χρόνος και για παραλία και για 5 λεπτά στις κάλπες. Πρέπει να προσέλθουμε όλες στις κάλπες, έτσι. Είναι... Ο κύριος Τακούδης λοιπόν είπε ότι σε όλες τις Θεσσαλικές πόλεις θα υπάρξει καλοκαιρία, θα είναι έθριος ο καιρός, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 30 βαθμούς. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι στις περισσότερες περιοχές τα αστικά κέντρα θα είναι από 33 μέχρι 36 βαθμούς. Ενώ είπε ότι από τη Δευτέρα μετά τις ευρωεκλογές. Τα χειρότερα λοιπόν, μετά έρχονται. Έρχονται έτσι. Τα χειρότερα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και επικράτηση ζεστών ανέμων. Ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι από την Τετάρτη και μετά που όπως είπε χαρακτηριστικά, θα δούμε και το 4 μπροστά στη θερμοκρασία σε περιοχές, κιόλας αναφέρθηκε συγκεκριμένα του νομού Τρικάλων, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Είπε όμως ότι το σκηνικό θα αλλάξει και πάλι από την επόμενη Παρασκευή και θα έρθουμε ξανά στις κλασικές θερμοκρασίες για την περιοχή. Θα υπάρξει μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας και θα κυμανθεί από 30 μέχρι και 35 βαθμούς μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε τρεις φάσεις θα κυμανθεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την άλλη Παρασκευή, καθώς η αστάθεια θα δώσει τη σκυτάλη της σε μελτέμια και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε 40 άρια. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών θα σημειωθούν στις Θεσσαλικές πρωτεύουσες εντός του Σαββατοκύριακου, ενώ από τη Δευτέρα η επικράτηση του Λίβα θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός αύριο, Σάββατο, ασθενής η άνεμη νότιας κατεύθυνσης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις Θεσσαλικές πρωτεύουσες από 32 έως 34 βαθμούς. Υπάρχει μια βόρεια συνιστόσα η οποία κρατά σχετικά χαμηλά τη θερμοκρασία. Την Κυριακή εξασθενεί αυτή η βόρεια συνιστόσα, εξαφανίζεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάμε στους 35 βαθμούς περίπου, 34 με 35 βαθμούς, 35 στη Λάρισα, 34 στη Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε την συνιστόσα την νοτιοδυτική που στα θεσσαλικά σημαίνει λίβας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις υπόλοιπες μέρες, τις 3, 4, 5 μέρες να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Και όταν λέμε να ανέβει λίγο, τη Δευτέρα θα είμαστε στους 37 βαθμούς περίπου με 38. Την Τρίτη θα πλησιάσουμε τους 40, λίγο πιο κάτω μάλλον, στους 39, έθριος ο καιρός πάντα. Η άνεμη ασθενής, αλλά πάντα δυτική, νοτιοδυτική. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κύριος Τακούδης, από την επόμενη Παρασκευή το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Από την Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο ψηλά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αυτές τις τρεις μέρες, σταματάμε γύρω στους 43, ίσως και 44 βαθμούς στη Λάρισα, στο Βελεστίνο και σε κάποιες περιοχές του νομού Τρικάλων. Αυτά μέχρι και την Παρασκευή. Αλλά για να αλλάξουμε λίγο, να δώσουμε μια καλύτερη νότα. Την Παρασκευή το βράδυ δημιουργείται ένα χαμηλό στα κεντρικά και νότια Βαλκάνια και θα έχουμε αστάθεια πιθανών. Το λέω το πιθανόν γιατί είναι το άλλο Σάββατο 8 μέρες. Δεν μπορούμε να δώσουμε με ασφάλεια πρόγνωση, είναι εκτίμηση. Λοιπόν, πιθανό να έχουμε βροχές, θα είναι η αστάθεια αυτή, θα μας δώσει βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει και όταν λέμε θα πέσει θα κατέβει στους 33 βαθμούς περίπου. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό, δεν πρέπει να ανησυχούν αγρότες γι' αυτό που θα πω. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας με το χαμηλό που θα υπάρχει δεν αποκλείεται σε κάποιες περιοχές να δημιουργήσει λίγα προβλήματα. Είτε αυτό θα είναι έντονα φαινόμενα, είτε αυτό θα είναι κάποιο χαλάζι. Όμως η πιθανότητα είναι μικρή, να πω. Και προσγειώνεται πλέον και η θερμοκρασία το άλλο Σαββατοκύριακο σε κανονικές πλέον τιμές, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Όσον αφορά πάντως στις ευρωεκλογές, θα πάμε να ψηφίσουμε με καλό καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εμείς πάντως για να το υπενθυμίσουμε και αυτό την Κυριακή των εκλογών θα είμαστε εδώ έτσι όλοι στην τηλεόραση του Άστρα, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι τεχνικοί, οι πάντες σε μια έκτακτη εκπομπή για τις ευρωεκλογές που θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 6 το απόγευμα και θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί για να μεταδώσουμε και το κλίμα εκείνης της ημέρας, τυχόν προβλήματα, απρόπτα, όλο το ρεπορτάζ αναλυτικά, ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους και φυσικά από τις 7 και μετά όταν οι κάλπες θα κλείσουν το exit poll, σχολιασμός, πλούσιος σχολιασμός και στη συνέχεια όλα τα αποτελέσματα. Εδώ στο ραντεβού πάντα
των εκλογών από την τηλεόραση του Άστρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Ιωάννα, τώρα και ένα τουρνουά μπάσκετ. Ένα τουρνουά μπάσκετ που δεν είχε νικητή, γιατί εδώ νικητής ήταν η προσφορά, ήταν η αγάπη, ήταν να απλώσουν το χέρι σε συνανθρώπους. Αυτός ήταν ο νικητής. Ακριβώς έτσι. Αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε σήμερα από το τουρνουά μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Ένα τουρνουά αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, το οποίο διοργάνωσε η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Αποκατάστασης και Πρόληψης, όπου συμμετείχαν, να πούμε, 4 ομάδες από φορείς από Βόλο, Ιωάννινα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Έβαλαν λάθια για καλό σκοπό, με στόχο να δώσουν το μήνυμα της ψυχικής υγείας, ότι κάθε πολίτης χρειάζεται στήριξη, πρέπει να ζητάει τη στήριξη και ότι η κοινωνία είναι εκεί για να δώσει τη στήριξη που χρειάζεται σε όλους τους πολίτες. Να πούμε ότι το τουρνά, όπως είπα, διοργανώθηκε από τη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας. Συμμετείχε και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία είπε ότι είμαστε εδώ για να αγκαλιάσουμε τέτοιες δράσεις. Ενώ αυτό που τονίστηκε είναι ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε ανοιχτοί και να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους δράσεις που θα πρέπει να γίνουν περισσότερες στο μέλλον. Ιωάννα, σας ευχαριστώ εσένα για την ενημέρωση σε αυτό το σημείο και εμείς να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Καλάθια για καλό σκοπό μπήκαν σήμερα το πρωί στο κλειστό της Νεάπολης, στο τουρνουά μπάσκετ για την ψυχική υγεία που διοργάνωσε η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης. Ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Παπαγεωργίου σημείωσε ότι ο αθλητισμός συμβάλλει τόσο στη διατήρηση της σωματικής υγείας, όσο και στην κοινωνικοποίηση και την ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχική ασθένεια στην κοινωτική ζωή. Είχαμε θετική ανταπόκριση από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη και από τα Γιάννενα, με τις εταιρείες τη Δίωδο που είναι από το Βόλο, την ΕΨΕ που είναι από τα Γιάννενα και από την ΕΨΕΚΑ που είναι από την Θεσσαλονίκη. Δεχτήκαμε την πρόσκληση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθανε, γιατί υπάρχει ένα τουρνά που δεν υπάρχει νικητής, υπάρχει μόνο η αποστιγματοποίηση αυτών των ανθρώπων που δίνει την ευκαιρία ο αθλητισμός να είναι, είμαστε ίσοι με όλους. Αυτή η προσπάθεια πήρε πολύ χρόνο, αλλά τελικά τα καταφέραμε και ευχαριστούμε όλους που συνέβαλαν σε αυτή την πραγματοποίηση. Και πιο πολύ ευχαριστούμε τις ομάδες που κάνανε το ταξίδι από τις πόλεις τους για να έρθουν να συμμετέχουν σήμερα εδώ. Θα το ξανακάνουμε και στις πόλεις των άλλων ομάδων και ελπίζω να γίνει ένας θεσμός και για την πόλη της Λάρισας τέτοιες διοργανώσεις. Παράλληλα για την εκδήλωση μίλησε και η Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Ανδριάννα Κομίτσα, κάνοντας αναφορά στη συμμετοχή της περιφέρειας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα στην ένταξη στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και σε οποιαδήποτε άλλη δράση. Πάντα θα είμαστε δίπλα τους, είναι από τις προτεραιότητές μας και πάντα επιβραβεύουμε τέτοιες δράσεις όπως και η σημερινή. Από την πλευρά του, ο υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Σταύρος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό τέτοιες δραστηριότητες να γίνονται πιο συχνά. Αφενός μόνο τους βοηθάει να ενταχθούν κοινωνικά στην καθημερινότητα και στην υπόλοιπη ζωή και αφετέρου βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχουμε ένα μήνυμα πρωτάθλημα μεταξύ τεσσάρων ΑΜΚΕ, η οποία είναι η ΘΕΨΥΠΑ, η Δίωδος, η ΕΨΥΚΑ και η ΕΨΥ. Εύχομαι ειλικρινά τέτοιες δραστηριότητες να γίνονται πιο συχνά, προκειμένου κι άλλος κόσμος που, όπως γνωρίζετε, τα ψυχικά προβλήματα είναι η ασθένεια της εποχής μας, που δυστυχώς σε πολλούς ανθρώπους δεν το βλέπουμε, ενώ υπάρχουν. Καλό είναι να γίνεται προκειμένου να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση από την κοινωνία, όχι μόνο για αυτούς τους ανθρώπους, και αυτούς που ακόμα πρέπει να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομάδες από φορείς του Βόλου, της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε συνεχίζοντας τώρα να δούμε τα τελευταία που μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε στο δρόμο προς τις κρίσιμες ευρωεκλογές. Καλωσορίζουμε λοιπόν μαζί μας τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που πάντοτε χαιρόμαστε που τον έχουμε κοντά μας, πάντοτε χαιρόμαστε να τον ακούμε, έτσι, να μας μιλάει, γιατί είναι ένας νεαρής ηλικίας άνθρωπος, 38 ετών, ένας λαμπρός επιστήμονας,
ένας αυτοδημιούργητος και οι μάχες που έχετε δώσει, κάνω αυτή την εισαγωγή πριν σας χαιρετήσω γιατί θέλω να το κάνω, οι μάχες που έχετε δώσει είναι πραγματικά σημαντικές για όλους τους ανθρώπους, για τα δικαιώματά τους, για τα δικαιώματα του αναπηρικού κινήματος. Γεια σας κύριε Κυμπουρόπουλε, καλώς ήρθατε. Τι να πω, μετά από αυτήν την εισαγωγή χαίρομαι ειλικρινά πάρα πολύ που και ας ανακοβλή βρίσκομαι μαζί σας και με τους ακροατές της Θεσσαλίας και γενικότερα της Μαγνησίας και με τιμάτε με αυτά τα λόγια τα οποία ξέρετε είναι πολύ σημαντικά για μένα γιατί μου δίνει δύναμη να συνεχίζω. Ξέρετε, ξέρετε, αλλά το ξέρω και εγώ ότι δεν είναι τίποτα υπερβολικό από αυτά που είπα. Το γνωρίζω εγώ, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα και είναι και λίγα. Πάμε τώρα να δούμε γιατί βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν πέσει οριστικά η αυλαία της προεκλογικής αυτής περίοδου. Μια προεκλογική περίοδο, περίοδος με ιδιαίτερη ένταση, που μπήκαν πολλά θέματα στο τραπέζι του διαλόγου, που είχαμε αντιπαραθέσεις γύρω από πολλά ζητήματα, κυρίως για ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας, στην καθημερινότητα όλων. Εσείς τώρα, για αυτή την προεκλογική περίοδο που κλείνει, τι θα λέγατε, τι έχετε αποκομίσει, πώς κύλησε? Μπήκανε όντως πολλά θέματα εθνικά και όχι ευρωπαϊκά, το οποίο ήταν και το ζητούμενο να δούμε τι Ευρώπη θέλουμε, τουλάχιστον να μπορέσουμε να τονώσουμε λίγο το, επιτρέψουμε να πω, ευρωπαϊκό φρόνημα. Mm-hmm. Ότι είμαστε Ευρωπαίοι, ότι είμαστε Έλληνες, οι οποίοι ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και αυτό πρέπει να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε όσο περνάνε τα χρόνια για να νιώσουμε μέσα μας ότι πρέπει μαζί με την Ελλάδα και την εθνική μας κυριαρχία και ύπαρξη να ενισχύουμε και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Mm-hmm. Γιατί ανήκουμε σε ένα σύνολο ένωσης κρατών που μπορεί σε πολλούς να μην αρέσει, να μην ακούγεται οικείο, αλλά ξέρετε, η Ευρώπη δεν είναι εκεί μόνο έξω για να δίνει χρηματοδότηση, είναι και εκεί για να βάζει κανονισμούς, φυσικά άλλοτε καλούς και άλλοτε όχι τόσο καλούς, οι οποίοι όμως διέπουν προστατευτικά και με αίσθημα ασφάλειας την ύπαρξή μας. Μάλιστα. Για τους όχι τόσο καλούς κανονισμούς σε πολλές των περιπτώσεων, για αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται άνθρωποι ικανοί να μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή, να γνωρίζουν το αντικείμενο, γιατί ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, είναι δύσκολες, είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις. Και ας πούμε, να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο προσόν όταν φτάνει κάποιος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η εμπειρία. Πραγματικά χρειάζεται γνώση και επιστημονική, κοινωνική γνώση, γνώση της δικιάς σου προσωπικής, του καθενός της καθημερινής ιστορία, αλλά πολύ και σπουδαίο ρόλο παίζει το να έχει μια εμπειρία του πώς γίνεται το κομμάτι της διαπραγμάτευσης, των συζητήσεων, των παρεμβάσεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς μπορείς να γίνεις πιο στοχευμένος και πιο αποτελεσματικός. Αυτή λοιπόν είναι εμπειρία, πιστέψτε με, που έχω κερδίσει και εγώ προσωπικά την προηγούμενη πενταετία, είναι το μεγαλύτερο δώρο που, αν τελικά καταφέρω και ξαναβρεθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχω από την πρώτη στιγμή, την προηγούμενη θητεία του 2019 που με τίμησε ο ελληνικός λαός. Όχι απλά σας τίμησε, να θυμίσουμε ότι όχι απλά πρώτος, ρεκόρ ψήφων είχατε στην προτίμηση. Ακριβώς, 577.100
14 άνθρωποι πίστεψαν σε αυτόν το νέο ψυχίατρο, ανάπηρο πολίτη της Ελλάδος, ότι μπορεί και θέλουν να τους εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βαρύ το φορτίο, βαρύ το φορτίο που είχατε την πενταετία. Ακριβώς, γιατί κάθε μέρα, κάθε φορά που έκανα μια συζήτηση, κάθε φορά που διαπραγματευόμουν κάτι, μια έκθεση, μια νομοθεσία, σκεφτόμουν αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτόμουν ότι αυτοί οι άνθρωποι μου έδωσαν εντολή να εκπροσωπώ την Ελλάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να μπορέσω να κάνω όσο γίνεται καλύτερη τη θέση της Ελλάδας και εγώ μέσα στην Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν φτάσαμε η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιμετωπίζαμε μια εικόνα μιας Ελλάδας η οποία δεν της αξίζει. Μια Ελλάδα η οποία είχε βρεθεί σε μια κατάσταση του να μην μπορεί να ορίσει το μέλλον της και απλά να ακολουθεί και όχι να είναι στο ίδιο τραπέζι με εκείνους που οδηγούν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πόσο απέχει εκείνη η εικόνα που μας περιγράφεται, πόσο απέχει πια από το σήμερα? Με βλέπετε και χαμογελώ και δεν έχει καμία σχέση. Είναι μια εικόνα τελείως αναστραμμένη, μια πορεία που έχει αλλάξει κατεύθυνση 180 μοιρών και είναι μια Ελλάδα η οποία ανεβαίνει, προοδεύει, γίνεται αρκετά πιο ανταγωνιστική, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ πιο μεγάλος σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό, 2,4 ευρωπαϊκός, ο εθνικός, 0,8 ευρωπαϊκός. Αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ έχουμε αποδώσει, έχουμε μια πτώση τιμών σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πτώση τιμών 1,4. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά και αυτό μπορείς να το κάνει μια καλή, γερή εθνική οικονομία που όμως δίνει καλές εξετάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό αποτυπώνεται και από την διεθνή αναγνώριση όταν όλοι οι ίδιοι οι οποίοι καλώς κακώς αξιολογούν τις οικονομίες μιλάνε για το success story της Ελλάδος παγκόσμια. Τα έχουμε καταφέρει και πρέπει να συνεχίσουμε να τα καταφέρουμε, και γι' αυτό χρειάζεται να δοθεί η εντολή ότι θέλουμε μια γερή ευρωομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που όπως ξέρετε και όπως φαίνουν τα δεδομένα θα είναι για ακόμα μια φορά η κυρίαρχη ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε πρέπει να έχουμε μια γερή ομάδα, μεγάλη ευρωομάδα, για να μπορέσουμε να δώσουμε και να μεταφέρουμε την πολιτική της Ελλάδος μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να επηρεάσουμε μεγαλύτερες καταστάσεις. Κοιτώντας τώρα πίσω στις εβδομάδες αυτές που πέρασαν, καταφέραμε στο πλαίσιο αυτού του δημοσίου προεκλογικού διαλόγου, καταφέρατε και εσείς να πιστούν οι εκλογείς, να κατανοήσουν την κρισιμότητα της κάλπης της Κυριακής, δηλαδή γιατί δεν πρέπει να έχουμε αποχή, και αν αυτό πολύ περισσότερο το καταφέραμε για τους νέους ανθρώπους, γιατί εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, νέος επιστήμονας, νέος ηλικία, πολύ όμως ενεργός, ευρωβουλευτής, ξέρετε πια τι γίνεται, εσείς γνωρίζετε από κοντά τι γίνεται στην Ευρωβουλή, πώς λαμβάνονται εκεί οι αποφάσεις. Καταφέραμε αυτό να γίνει κτήμα περισσότερων? Δυστυχώς όχι. Όχι, λέτε. Και δυστυχώς δεν βοήθησε σε μια πρώτη ανάγνωση, δεν βοήθησε η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση, κάνοντας ένα παιχνίδι λαϊκισμού, δημαγωγίας, για να μπερδέψει, επιτρέψτε μου να πω, την κοινή γνώμη και να δείτε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, να μην ξέρει ο κόσμος γιατί ψηφίζει. Ψηφίζει για μια εθνική πολιτική, ψηφίζει για να αλλάξουμε την διακυβέρνηση της Ελλάδος,
ψηφίζει για την Ευρώπη, ψηφίζει για τον κόσμο όλο. Πραγματικά, αν με ρωτάτε εμένα και αν δεν ήμουν εγώ μέσα σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, διαβάζοντας μόνο αυτά τα μηνύματα και τις προσλαμβάνωσεις που είχα, πιστεύω ότι η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να με μπερδέψει. Μάλιστα. Και αυτό είναι αυτό που επιθυμεί, γιατί όταν δεν έχεις κάποιο πλάνο για την Ευρώπη και δεν ξέρεις πώς να μπεις και να διεκδικήσεις για την Ευρώπη, όταν βλέπεις ότι έχεις ευρωβουλευτές κατά τη θητεία που πέρασε, που είναι κατά της Ελλάδος, όταν βλέπεις μια αντίδραση στη συνεργασία πολλές φορές και σε ζητήματα που αφορούν γενικότερα την Ελλάδα, τότε, και δεν θες να το πεις αυτό, τότε δυστυχώς δημιουργείς ένα τουρλουμπούκι, επιτρέψτε μου να πω. Ναι, ναι, γιατί να μην το πείτε. Για να αποπροσανατολίσεις. Για να αποπροσανατολίσεις, ναι, ακόμα και να δώσεις μια εικόνα διαφορετική από αυτή που τελικά πρέπει και ότι μιλάμε για ευρωεκλογές. Ναι. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι την επόμενη στιγμή, εφόσον φτάσω ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είμαι πιο επικοινωνιακός προς τον κόσμο για να μεταφέρω την ουσία της Ευρώπης στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, γιατί πέρα του έργου, το οποίο προσωπικά ήταν μεγάλο και βεβαιώθηκα πολλές φορές γι' αυτό, πρέπει να υπάρχει και κατανόηση του πώς έγιναν αυτά τα βραβεία και πώς πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Και θέλω να είμαι εδώ για να το μεταφέρω σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Διαπιστώνετε κι εσείς λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό από τις κάλπες των ευρωεκλογών στις επόμενες. Κενό ως προς τι, ως προς το πόσο σημαντικές είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί και πώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και την καθημερινότητα όλων μας. Άρα λέτε ότι θα φροντίσετε την επόμενη φορά να καλυφθεί και από τη δική σας πλευρά, αλλά αυτό θα χρειαστεί και από άλλους ευρωβουλευτές, αυτό το κενό της ενημέρωσης. Ναι, το έργο γίνεται, μην γίνει παρεξήγηση. Το ενημέρωση ως προς το έργο, όχι κενό έργου. Ναι. Ακριβώς. Και σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, εμείς, η κεντρική πολιτική σκηνή, εσείς οι δημοσιογράφοι. Και πρέπει να βρούμε. Όλοι έχουμε ευθύνη εδώ, βέβαια. Όλοι έχουμε ευθύνη πρέπει εδώ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος είναι πιο κατανοητός για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, η οποία, για να μην λέμε και τα πράγματα όπως είναι, αντιμετωπίζει μια δύσκολη καθημερινότητα και θέλει να παίρνει απλή και κατανοητή την πληροφορία για να μπορέσει να κρίνει και να αξιολογεί τι αποφάσεις πάρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς τώρα, σε περίπτωση εκλογής σας, ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι νέες που θα θέσετε? Ναι, με ερωτηματικό, γιατί το παρελθόν δεν μπορεί να το αφήσεις και θες να το συνεχίσεις. Ναι. Τα κοινωνικά ζητήματα για μένα είναι προτεραιότητα ξανά. Ναι. Τα υγειονομικά ζητήματα είναι προτεραιότητα. Mm-hmm. Η καινοτομία και πώς η καινοτομία μπορεί να φέρει καλύτερες επενδύσεις και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά μην ξεχνάμε και το ζήτημα της μετανάστευσης των συνόρων της Ελλάδος, η οποία πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ακόμα να τα προστατεύσουμε ως ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά και ένα σπουδαίο θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι αφορά πάρα πολύ την Ελλάδα, είναι το δημογραφικό, η ευρωπαϊκή πολιτική δημογραφικού που πρέπει να είναι στοχευμένη και να βρούμε τρόπους και κίνητρα για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον ρυθμό της Ευρώπης. Ξέρετε, ο ρυθμός όσο πάει και μειώνεται. Για παράδειγμα, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ρυθμός γεννήσεων προς θανάτους είναι 1,14. Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρξει μια αύξηση του πληθυσμού πρέπει να είναι πάνω από 2. Το 1,14 είναι πολύ μικρός και σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Ισπανίας φύγει. Το ίδιο σημαίνει και στην Ελλάδα που είναι 1,4. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις πανευρωπαϊκές, γιατί η εθνική πολιτική δεν είναι αυτοπή.
Και φυσικά ως συνέχεια έρχονται και θα έρθουν και τα ζητήματα των αγροτών, έτσι, γιατί είναι πολύ πρόσφατες οι εικόνες των κινητοποιήσεων των αγροτών από όλη την Ευρώπη, κινητοποιήσεις μεγάλες που είχαμε και στη δική μας χώρα και στη Θεσσαλία, εδώ στους παραγωγούς των ρόλους που απευθύνεστε. Άρα είναι και όλα αυτά τα ζητήματα σε πρώτο πλάνο, γιατί όλοι έχουν να περιμένουν αρκετά. Και επιβολική κρίση. Βιώσαμε και βιώσατε, επιτρέψτε να πω, γιατί εσείς είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζονται μετά τον Ντάνιελ αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, την αλλαγή του κλίματος, το πώς έχει επιδράσει στην καθημερινότητα, το τι αλλαγές κάνει και το τι υπέρχε ως όρος οικολογικοί μετανάστες. Σας ανάγκασε να μετακινηθείτε ως πληθυσμό να πάτε σε άλλες περιοχές μετά από αυτό το αδιανόητο φαινόμενο του Ντάνιελ που συνέβη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο γρήγορη για να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα που δυστυχώς ως φαίνεται θα έρχονται πιο συχνά. Πιο συχνά τώρα. Ακριβώς. Και από την άλλη, πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση για το μετά, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση για το πριν. Να δημιουργηθεί πρόληψη έτσι ώστε να γίνουν μέτρα προληπτικά για πιο δυνατά, πιο με μεγαλύτερη μελέτη αντοχή για να μην συμβούν ξανά σε άλλο μέρος Ελλάδος τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το δω από πολιτικής ευρωπαϊκής απόψεως με μεγάλη συγκρότηση. Τώρα, για όσους ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, λίγα 24 ώρα πριν οι κάλπες ανοίξουν, δεν έχουν κατανοήσει τι πρέπει να κριθεί, τι κρίνεται στις εκλογές που έρχεται, τι τους λέμε, κύριε Κυμπουρόπουλε. Κρίνεται το πώς θα διακυβερνηθεί η Ευρώπη για τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά κρίνεται και πώς η Ελλάδα θα βρίσκεται σε αυτές τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, σε αυτή την εκτοθέφλια μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια δυνατή Ελλάδα μέσα σε ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά μια δυνατή Νέα Δημοκρατία μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η πρώτη δύναμη, όπως φαίνεται, το οποίο θα οδηγεί το καράβι των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Γιατί λοιπόν να μην είμαστε κι εμείς στην πλώρη αυτού του καραβιού, δυναμικά, με άποψη, με θέσεις, με στρατηγική, και να είμαστε και εμείς αυτοί που θα ορίζουμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Το κάναμε, το είδαμε ότι γίνεται και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Μπορούμε να το ορίσουμε ξανά και να δούμε τα πράγματα να εξελίσσονται ευνοϊκά προς την Ελλάδα. Να ανεβαίνει κι άλλο η Ελλάδα. Είδατε με τα γράμματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την Ελλάδα και πώς πρέπει να ρυθμιστεί πανευρωπαϊκά το ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες τιμές στην Γερμανία γιατί είναι μεγαλύτερη αγορά και άλλες τιμές στην Ελλάδα από τις ίδιες εταιρείες γιατί είναι μικρότερη λόγω πληθυσμού οικονομία. Yes. Πρέπει να αρχίσουν οι γεωγραφικοί εφοδιαστικοί περιορισμοί και να μπορούν να αγοράζουν όλες οι αγορές, όλοι οι τόποι από τον ίδιο τόπο, από το ίδιο μέσο. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν οι τιμές. Δόδε έγινε, όπως είδατε, και μετά την παρέμβαση του ένα πρωθυπουργού σε μια μεγάλη πολιτική εταιρεία ένα πρόστιμο 244 εκατομμύριων ευρώ. Η Ευρώπη είναι εκεί, μας ακούει, αρκεί να τους κουνήσει στο καμπανάκι. Και ο ένας πρωθυπουργός το κούνησε
Και αυτό δείχνει ισχύ. Ισχύ της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη. Άρα είναι ζητήματα που όλους μας αφορούν και εμείς στις εκλογές της Κυριακής έχουμε συμμετοχή σε όλα αυτά που θα καθορίσουν το μέλλον μας. Έτσι, η αποχή δεν προσφέρει τίποτα. Δεν θέλουμε... Έχουμε καθοριστική συμμετοχή. Ακριβώς. Να λέμε και πάλι μεγάλους νικητής και αυτών των εκλογών η αποχή. Δεν προσφέρει τίποτα η αποχή. Ακριβώς. Ο μεγάλος νικητής πρέπει να είναι η συμμετοχή της δημοκρατίας, η συμμετοχή στη λογική, η συμμετοχή στην πολιτική δύναμη η οποία ανεβάζει την Ελλάδα. Και στην προηγούμενη θητεία η Ελλάδα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία μέσα στην στρατηγική που ακολούθησε για την Ευρώπη. Κύριε Κυμπουρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια για τις ώρες που απομένουν, καλή δύναμη έτσι για τα τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ να συμμετέχει ο κόσμος και να τα ξαναπούμε την επόμενη μέρα είτε ως ευρωβουλευτής είτε ως ψυχίατρος. Εδώ θα είμαστε. Καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι και επανερχόμαστε. Εδώ και πάλι μαζί σας και συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε την επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα και όσα συμβαίνουν λίγες ώρες πια πριν από τις κάλπες των ευρωεκλογών. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε μαζί με τον πολύ καλό μου συνάδελφο, τον Terence Quick, που εδώ έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας και αυτό το απόγευμα. Terence, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλους που βλέπουν το έγκυτο κανάλι σας. Καλό απόγευμα και σε σένα. Καλή μου φίλη Βάσο, σε μία περίοδο η οποία για μένα ήταν πρωτόγνωρη, όλα αυτά που ζήσαμε κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες σε παραμονή των ευρωεκλογών, αλλά κακά τα ψέματα, την Κυριακή 7 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες, 7 η ώρα το βράδυ κλείνουν, στις 9 η ώρα θα έχουμε την εκτίμηση ενός σίγουρου αποτελέσματος και από εκεί πέρα θα κάνω μία πρόβλεψη, ότι όλοι θα βγουν νικητές. Όλοι θα βγουν ευχαριστημένοι. Όλοι θα έχουν αλλαγή. Να σου πω γιατί, πού το πάω. Καταρχήν, όλοι έχουν έναν εφιάλτη μπροστά τους, που είναι 5 γράμματα. Αποχή. Αυτό είναι κάτι που το τρέχουν μέχρι τελευταία ώρα όλοι τους να πείσουν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Και δεν είναι Βάσο εάν θα έχει πολύ ζέστη, αν θα πάνε στις παραλίες, αν θα πάνε στα βουνά. Είναι ότι ο κόσμος. Ναι. Γιατί πράγματι αυτό που ζήσαμε 15 μέρες, τη μία εβδομάδα με την τιμή της φέτας, της μισής φέτας, των 400 γραμμαρίων φέτα, την άλλη εβδομάδα, αν έχει ο Κασελάκης σπίτι, αν έχει ο Μητσοτάκης 37 σπίτια, αν έχει πάρει το σπίτι στο όνομα του Τάιλερ, αν το έχει πάρει ο πρωθυπουργός στο όνομα της σύζυγου του στο Παρίσι με τον Βολτέρο. Δηλαδή ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ενδιαφερότανε αυτόν τον καιρό να ακουστούν τα προβλήματα. Και είναι πολλά τα προβλήματα. Επομένως, γιατί τώρα τις τελευταίες ημέρες τρέχουν και έχουν θέσει σε πολύ ψηλή προτεραιότητα το ζήτημα της αποχής, έτσι, όλοι, το ακούμε αυτό από όλους, θα έπρεπε να το είχαν αναλογιστεί όλοι νωρίτερα. Συμφωνώ. Βάσω, η κοινή λογική αυτό λέει. Αλλά πες μου, στην πολιτική και στους πολιτικούς, πού μπορεί να βρεις κοινή λογική. Τους έχω ζήσει από μέσα και θέλω να πω ότι προτιμώ τα άλογα, τα τετράποδα. Σε διαβεβαίω, έχουν μεγαλύτερη λογική. Αλλά άκου τώρα. Εδώ, γιατί είπα προηγουμένως ότι όλοι θα είναι νικητές. Η Νέα Δημοκρατία την βλέπω να κινείται κοντά στο στόχο της. Δεν το αποκλείω προσωπικά να πιάσει και 33 ψήν. Αλλά λέω ότι ας πιάσει 32, ας πιάσει 31. Βέβαια θα είναι καταστροφή, αν με καταστροφή. Θα είναι. Ένας προβληματισμός θα υπάρξει αν είναι... Κάτω από 30. Ναι. Έτσι κάτω από 30. Αλλά οτιδήποτε είναι πάνω από 30 και μάλιστα με τόσα βάρη που είναι στην πλάτη της η κυβέρνηση. Ακρίβεια, Τέμπη, υποκλοπές, πληθωρισμός,
βάλε ό,τι θες στο μυαλό σου. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ένα ποσοστό καλό. Από εκεί και πέρα, δεύτερο κόμμα, φαίνεται ότι μακράν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, οπότε ο Κασελάκης θα πανηγυρίζει και αυτός, γιατί θα έχει πιάσει ένα ποσοστό πολύ πιο πάνω από αυτό που παρέλαβε και εκεί μετά από τη διάσπαση. Μην ξεχνάμε ότι η αριστερά είναι διασπασμένη αυτή τη στιγμή, έτσι. Επίσης, θα έχει να λέει ο τρίτος καταϊδρωμένος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, αλλά και εγώ παρέλαβα, ξέρω εγώ, 8 και το πήγα στο 10 και στο 11. Ναι, τώρα Τέρενς, εμείς εδώ μιλάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, έτσι. Ακριβώς. Τις δημοσκοπήσεις, τι έχει μετρηθεί δηλαδή. Ακριβώς. Μετά το κόμμα που κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι η ελληνική λύση, αλλά εκεί παλεύεται στήθος με στήθος με το ΚΚΕ. Και ο υπόλοιπος αγώνας γίνεται για το ποιος ακόμα θα βάλει έναν ευρωβουλευτή στο Στρασβούργο. Ερώτημα τώρα. Πώς το ΠΑΣΟΚ, εφόσον τελικά είναι στην τρίτη θέση... Τρίτη θέση, πώς θα πανηγυρίσει το βράδυ των εκλογών ως νικητής? Γιατί ο στόχος για το ΠΑΣΟΚ τώρα είναι η δεύτερη θέση. Ναι, αλλά το έχουν γυρίσει το τελευταίο καιρό λίγα. Το γυρίσανε. Τι λένε? Δευτερότριτη. Τι? Ναι, σε φίλο ότι... Ναι, αλλά τι ποσοστό παρέλαβε ο Ανδρουλάκης, γιατί σε τι ποσοστό του ανέβασε? Δύο μονάδες, τρεις μονάδες. Αλλά θα σου πω κάτι. Σήμερα το μεσημέρι, πάνω το πρωί στην εκπομπή του στο Real FM, ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Είπε ότι το βράδυ της Κυριακής δεν θα πρέπει, επειδή μπαίνει μέσα και το θέμα της αποχής, ναι, δεν θα πρέπει να κάνουμε υπολογισμούς στα κόμματα με βάση τα ποσοστά τους, αλλά με βάση τον απόλυτο αριθμό ψήφων που θα πάρουν. Δηλαδή να μιλήσουμε με αριθμούς και όχι με ποσοστά. Και έχει σημασία αυτό που είπε. Γιατί έτσι είναι. Εκεί θα καταλάβουμε τι χάσαν, τι κερδίσαν. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Σε απόλυτους αριθμούς. Γιατί με τα ποσοστά κάνεις διάφορα παιχνίδια, διάφορες αλχημίες. Ναι. Άρα τα απόλυτα όμως, τους απόλυτους αριθμούς, τις απόλυτες ψήφους, θα τις συγκρίνουμε με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Θα μπορούμε να τις συγκρίνουμε και με τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και με τις εθνικές εκλογές. Και με τις εθνικές εκλογές. Θα μπορούσε, ναι. Βέβαια, εδώ έχουμε μια καινούρια δεξαμενή αρκετά μεγάλη των καινούριων ψηφοφόρων, 17, οι 17 ρίδες που μπαίνουν να ψηφίσουν, και έχουμε και μια καινούρια δεξαμενή, 180.000 ψήφοι, που είναι η επιστολική. Ναι. Ναι, και το, κατά την ταπεινή μου την άποψη, η επιστολική ψήφος, μάλλον θα εξυπηρετήσει και κυρίως ότι αφορά το ομογενειακό κομμάτι. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά όμως είναι. Με τα δεδομένα είναι αρκετά σημαντικό. Θα βοηθήσει το πρώτο κόμμα. Σε καμία περίπτωση όμως, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν θα βολέψει κανέναν και ούτε θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε θα βοηθήσει την αντιπολίτευση ή αποχή. Ναι. Η αποχή είναι κάτι που πρέπει να το βάλει καλά στο μυαλό του κάποιος. Είναι προτιμότερο να πάει και να ρίξει λευκό ή άκυρο, που θα προσμετρηθεί ως λευκό άκυρο χωρίς να επηρεάζει τις ποσοστές των κομμάτων, στέλνοντας όμως και ένα μήνυμα, ότι κύριε, εγώ σου ρίξα ένα λευκό κατάμουτρο. Μήνυμα είναι. Και αυτό μήνυμα είναι. Επιλογή είναι το λευκό και το άκυρο. Αρκεί να πας στην κάλπη όμως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, αλλά θα πρέπει να σου πω κάτι, σε μια δημοκρατία. Θα μου πεις, κουράστηκαν, πήγαν το καλοκαίρι δύο φορές, να πήγαν και το φθινόπωρο. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα αυτό, αφού τώρα στείνονται οι κάλπες, τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει, ειλικρινά, δηλαδή πιστεύω, όσοι νομίζουν ότι θα τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία αν δεν πάνε, ή όσοι νομίζουν ότι θα τιμωρήσουν μια ανήπρα για την πολίτευση αν δεν πάνε, κάνουν λάθος. Κάνουν λάθος, δεν... ναι. Δεν θα λειτουργήσει. Υπάρχει δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση, δεν θέλω να σου κλέβω από τον χρόνο. Πάντως, επειδή τώρα υπάρχει και για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος, άρα δίνει μια μεγάλη διέξοδο σε όσους δεν μπορούν έτσι να μετακινηθούν εκείνη την ημέρα, να βρεθούν στα εκλογικά τμήματα, μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Θα περιμένουμε μετά και την επιστολική ψήφο, μετά και αυτή την καινούργια διαδικασία, θα περιμένουμε ή θα περιμέναμε, θα κριθεί αυτό το βράδυ των εκλογών, η αποχή να είναι μικρότερη από προηγούμενες εκλογικές αντίστοιχες αναμετρήσεις, έτσι δεν είναι? Και όμως δεν θα είναι.
Δεν θα είναι. Παρά την επιστολική ψήφο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή... Δεν θα είναι, Βάσο, δεν θα είναι, γιατί όποιον δημοσκόπο κι αν άκουγες στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα ή τους διάβαζες εφημερίδες ή που μίλησα εγώ προσωπικά με τουλάχιστον 4, με τους οποίους στο παρελθόν είχα κάνει και εκλογές, γιατί έχω, μέχρι το 10, μέχρι το 2009, έκανα όλες τις μεταπολιτευτικές εκλογές. Από την Πέρτη ή από τον Αντένα ή από τον Σταρ και τον Άλτερ. Όλοι μου λέγανε δεν μπορούμε να βρούμε τι θα γίνει τελικά. Σκέψου, και σου δίνω ένα ενδεικτικό νούμερο, ότι μόνο στη Νέα Δημοκρατία έχει πέσει το ποσοστό συσπήρωση από το 75 έπεσε στο 71,4. Και από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστο. Μάλιστα. Που δείχνει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος, όσο και να είναι πιστός σε ένα κόμμα, μπορεί να επηρεάζεται από την πολιτική η οποία τον επηρεάζει στο σπίτι του, στο φαγητό του, στη δουλειά του, στη μετακίνησή του. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Γι' αυτό λέω, πρέπει να πέσει η ψήφος, έστω και λευκό, έστω και άκυρο. Θα βοηθήσει πολύ στο να βάλουν και μυαλό κάποιοι, οι οποίοι μας έχουν ζαλίσει τον τελευταίο καιρό, αντί να ασχολούνται με την ακρίβεια του ρεύματος, με την ακρίβεια των προϊόντων που παίρνουμε στο σπίτι μας, με το κράτος δικαίου. Μας μιλάνε τώρα αν ο ένας έχει πάρει σπίτι στο Ζαγόρι, ο άλλος έχει πάρει σπίτι στη Νέα Υόρκη ή πώς το αγόρασε στο Κολονάκι ή πώς θα παίξει 37 σπίτια. Δεν πάει. Ναι, δεν πάει έτσι. Και ελπίζουμε τώρα την επομένη των εκλογών, πέραν όλων των άλλων, έτσι που θα δούμε να ανοίγουν σε πολιτικό επίπεδο, να ανοίξει και μια συζήτηση αυτοκριτικής του καθενός για το τι έγινε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, που ενώ μιλούμε για κρίσιμες εκλογές, κανένας δεν έχει καταλάβει γιατί είναι κρίσιμες. Συμφωνώ. Πάντως, πρέπει να το πω ότι το μόνο κόμμα το οποίο ασχολείται πραγματικά με τις ευρωεκλογές, με την έννοια Ελλάδα και Ευρώπη, ναι, το μόνο κόμμα είναι το ΚΚΕ. Ναι. Βέβαια, θα μου πεις, δεν θέλει να έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, δεν το πάω εκεί. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μια Ευρώπη... Παρουσιάζει όμως τις θέσεις του ως προς αυτό. Ως προς αυτό. Ως προς αυτό. Δεν έχει σημασία θέλει, δεν θέλει τώρα εδώ, αλλά οι θέσεις του ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές και για αυτές μιλάει. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πλέον η μάχη τελειώνει. Απόψε είναι η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα του Πρωθυπουργού και στην Πάτρα είναι του κυρίου Κασελάκη. Δεν ξέρω πού θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ομολόγω ότι εδώ με πιάνει σε αδιάβαστο. Αλλά Κυριακή το βράδυ πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ενδεικτική αποχή. Δεν συμφωνώ με την αποχή. Καλύτερα να πας το πρωί να ψηφίσεις και μετά να πας για μπάνιο ή γίνα λίγο νωρίτερα να πας να ψηφίσεις. Χρήσιμο είναι. Δηλαδή δεν θέλω να αισθάνομαι ότι κάποιος θα ψηφίσει, δεν θα ψηφίσει για λογαριασμό μου. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Είναι για όλους μια πολύ καλή ευκαιρία να συμμετέχουν έτσι σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας και με τη δική του ψήφο καθένας να γίνει ένα κομμάτι για το πώς στη συνέχεια θα διαμορφωθούν καταστάσεις, τι εξελίξεις θα έρθουν. Και ελπίζω και εγώ όπως και εσύ οι δημοσκοπήσεις και όσα καταγράφουν και όσα ανησυχητικά δείχνουν για μεγάλη αποχή... Να πέσουν μια φορά έξω οι δημοσκόποι ως προς τα ποσοστά της αποχής. Νομίζω θα το χαρούν και οι ίδιοι οι δημοσκόποι αν συμβεί αυτό. Αυτό να λέγεται και σου θυμίζω ότι πέσαν έξω στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου του 2021, έτσι. Ναι. Δεν περιμένανε μια Νέα Δημοκρατία 41%. Ακριβώς. Και μια πτώση με θόρυβο του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δίκιο έχεις, αλλά γιορτή της δημοκρατίας. Θα έπρεπε να είναι γιορτή της δημοκρατίας. Αλλά όταν πάμε για να τη γιορτάσουμε με όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, με μια μαρτυρική μαύρη εβδομάδα που τι με ενδιαφέρει. Μετά τις εκλογές, ναι, να κάτσω να δω αναλυτικά τα ποδενέσχες του Πρωθυπουργού. Βέβαια. Να τα δω. Ναι. Διότι όχι τώρα, γιατί τώρα. Αυτό. Διαφάνεια δεν υπάρχει στη ζωοπολιτική ζωή του τόπου. Το πόθεν και το έσχες είναι δύο έννοιες οι οποίες κατά το ίμιση εφαρμόζονται.
το τι δηλώνουν, το βλέπουμε. Το πώς τα βρήκανε όμως, δεν μας το λένε. Ναι. Ναι, και ειδικά ο κύριος Κασελάκης τώρα με αυτό που παρουσίασε, ειδικά εκεί έχουμε το απόλυτο κενό τώρα, μιας και είναι και το θέμα αυτό των ημερών. Αυτό κόλλ. Βέβαια και ο ίδιος πήγαινε γυρεύοντας, γιατί ο ίδιος θέτησε το θέμα και ο άλλος το εκμεταλλεύτηκε. Αλλά αυτό ήταν το μείζον θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύει πραγματικά κανείς ότι θα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει, επειδή έβαλε το πόθεν έσχυση του Κασελάκη, όταν με τον Κασελάκη υπάρχουν οι ορκισμένοι θαυμαστές του, οι οποίοι τον βλέπουν και θα πάνε. Από τώρα να το ψηφίσουν. Δεν είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι κάπου η στρατηγική και των δύο κομμάτων ήταν σε λάθος επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα θέλω να σε καθυστερήσω άλλο, γιατί ξέρω, άκουσα τον Κυμπουρόπουλο το Στέλιο προηγουμένως. Από το εκπληκτικό παιδί, το οποίο έκανε εξαιρετική δουλειά, ομολογώντα στην τετραετία, πενταετία που πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά θα πω κάτι. Πριν πάτε να ψηφίσετε, σας θέρμα παρακαλώ, όποιο κόμμα και αν διαλέξετε, κοιτάξτε καλά τους υποψηφίους. Μην επηρεάζεστε αν παίζανε καλά σε ένα τηλεοπτικό πλάνο ή αν έβαζαν καλά τα γκολ στο γήπεδο ή αν φοράνε ωραία ρούχα στις lifestyle εκπομπές. Χρειαζόμαστε μια εθνική Ελλάδος η οποία να ξέρει από εθνικά θέματα, οικονομικά θέματα, αγροτική πολιτική, νομικά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα. Αυτούς θέλουμε εκεί. Το λέω απλά και μόνο γιατί ήθελα να το πω. Καλά έκανες και το λες, γιατί αύριο μεθαύριο θα περιμένουμε απαντήσεις και θα του ζητούμε και τα ρέστα. Άρα πρέπει να ξέρουμε από ποιον θα ζητάμε τα ρέστα για όσα γίνουν ή όσα δεν γίνουν. Γι' αυτό πάμε να ψηφίσουμε. Έντε, και καλό κουράγιο στην Ελλάδα της Ευρώπης. Να έχουμε δύο ολόκληρες περιοχές εδώ στη Μαγνησία, να μην μπορούν οι άνθρωποι ούτε το νερό να το δουν με το μάτι, όχι να το πιούνε, με το μάτι να μην μπορούν να το βλέπουν. Στην Ελλάδα της Ευρώπης. Έτσι, αυτά είναι ζητήματα. Τέρενς μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε σένα, γιατί τώρα είναι οι μέρες αυτές έτσι με πολύ φόρτο για όλους μας και για εμάς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ επιστρέψαμε ξανά μαζί σας και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την επικαιρότητα. Πάμε πιο συγκεκριμένα να δούμε τι γίνεται για τον χώρο του τουρισμού μετά τις διαρκείς ακυρώσεις της αφίξης κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Βόλου εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που προκλήθηκαν και στον βυθό του λιμένα του Βόλου από τις πλημμύρες τις καταστροφικές από το καιρικό φαινόμενο Ντάνιελ. Ξέρουμε ότι το ένα μετά το άλλο τα κρουαζιερόπλοια ακυρώνουν. Εδώ όμως δεν είναι απλά οι ακυρώσεις. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα από πίσω που ακολουθούν. Μεταξύ αυτών των ζητημάτων που έχουν ανοίξει είναι τι θα γίνει με τους διπλωματούχους ξεναγούς και στο Βόλο και στη Λάρισα. Είναι ένας κλάδος που απασχολείται, που δουλεύει, που έχει δραστηριότητα με τον τουρισμό της κρουαζιέρας και τώρα όλοι τους, και απόλυτα λογικό είναι αυτό, βρίσκονται σε μια μεγάλη απόγνωση. Ο εκπρόσωπος των διπλωματούχων ξεναγών Βόλου και Λάρισας, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Βαλωμένος, είναι εδώ μαζί μας, τον καλωσπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την προσοχή. Και ας είναι μέρες που μονοπολούν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, έχουμε και άλλα θέματα για μας. Έχουμε και άλλα θέματα, φυσικά και έχουμε και άλλα θέματα. Και το δικό σας τώρα είναι ένα από τα θέματα που καίνε, κύριε Βαλωμένη, γιατί κρουαζιερόπλοια δεν έρχονται, ξεναγήσεις σε ποιους θα κάνετε, αντικείμενο δουλειάς δεν έχετε και εσείς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα έργα αποκατάστασης. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, θα χαθεί μόνο η φετινή τουριστική σεζόν ή θα χάσουμε και το επόμενο καλοκαίρι από αυτά τα έργα? Ακριβώς όπως τα λέτε, γι' αυτό και βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου χθες. Το προωθήσαμε σε όλους τους φορείς και της πόλης και σε αρμοδίους υπουργούς, βουλευτές κλπ. Και στα τοπικά μου ΜΟΕ, εννοείται. Για να φτάσετε όμως σε αυτό το σημείο να στείλετε αυτή την επιστολή και να καταγράφετε το πρόβλημα, αλλά να προτείνετε και κάποιες λύσεις που περιμένετε απάντηση, πείτε μας λίγο αυτό το χρονικό διάστημα τι έχετε βιώσει.
Κοιτάξτε πώς ξεκίνησε. Ουσιαστικά, κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε τέλη Σεπτέμβρη έτσι τις καταστροφικές πλημμύρες. Είχαμε ακυρώσεις μέχρι μέσα Οκτώβρη. Από 18-20 Οκτώβρη άρχισε να ομολοποιείται η κατάσταση. Δηλαδή, 20 Οκτώβρη έδεσε και ένα τεράστιο κουρασγερόπλαιο, το Κώστα Πασίφικα, με βύθισμα 8,3 μέτρα, αν θυμάμαι καλά. Και λίγες μέρες μετά, κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβρη, ο Οργανισμός Λιμένας Βόλου έβγαλε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το σημείο που δένει τα κουρασγερόπλαια, και οι κουρασγερόπλαια που έχουν βύθισμα άνω των 7,5 μέτρων δεν μπορούν να δέσουν. Τόσο καιρό εμείς είχαμε διαβεβαιώσεις από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε, οι οποίες προφανώς ήταν σε συνεννόηση με τον Οργανισμό Λιμένας Βόλου, ότι τα μεγάλα κουρασγερόπλαια θα μπορούν να βγαίνουν με λάτζες. Λάτζες είναι δηλαδή βαρκούλες, έτσι. Με μικρές βάρκες, όπως γίνεται και σε πολλά νησιά. Και στη Σκάφη. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν το θέλησαν οι εταιρείες με τις κουρασγέρες. Δεν το θέλησαν οι εταιρείες. Έχουμε και βέβαια μια πληροφόρηση ότι είχαν ζητήσει, τουλάχιστον από μια. Είναι το ένα το καράβι, το Celebrity Infinity, που είχε 19 αφήξεις, έτσι, που θα έφερναν από 3.500-4.000 κόσμο κάθε φορά. Δηλαδή είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο εμείς που κεγόμαστε, όλη η πόλη έχει ζημία από αυτό. Είναι εκατομμύρια τα ευρώ συναλλάγματος που χάνονται. Η πληροφόρηση που έχουμε από την εταιρεία που συνεργαζόμαστε είναι ότι είχαν ζητήσει να φτιαχτεί μία προβλήτα για να μπορούν να δένουν εκεί οι βάρκες, για να μην βρίσκουν τείχο. Τώρα γιατί δεν έγινε, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ. Και ήδη μας έχουν ακυρώσει τώρα το τελευταίο μήνα από τις 48 προγραμματισμένες αφίξεις που περιμέναμε. Έχουν ακυρώσει ουσιαστικά οι 20 ιδιωτικοί, οι μισές και δεν ξέρω μην είναι κι άλλες. Σύντο ότι αυτό που είπατε μετά, πάρα πολύ σημαντικό, και το τι θα γίνει στο μέλλον. Είχε έρθει πριν λίγο καιρό, επισκέφθηκε την πόλη μας ο Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης. Είχε συναντήσεις και με υπευθύνους του ΟΛΠ και υπουργούς και βουλευτές. Στην αρχή είχε θέσει ένα παράθυρο, είπε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες γρήγορα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά λέει για να ολοκληρωθούν ίσως χρειαστούν και 16 μήνες. Το θέμα είναι τι θα γίνει αυτούς τους 16 μήνες. Με το καλό να αρχίσουν. Όλοι θέλουμε να αρχίσουν. Αλλά εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μπορούν τα κρουαζιερόπλαια, δηλαδή να συμπεριτηθούν και τα μεγάλα και τα μικρά, είτε με τις λάτζες, είτε χωρίς λάτζες, δεν ξέρω, σε κάποιο άλλο χώρο. Παράδειγμα, σε κάθε περίπτωση, κύριε Βαλωμένε, εσείς αυτό που ζητάτε είναι κάτι να σας πούν επιτέλους. Γιατί αυτό τώρα ακριβώς. Ζητήσατε το ένα, αλλά δεν έγινε και δεν σας απάντησαν. Ζητάτε το άλλο, βάζετε το εναλλακτικό σενάριο να δένουν στο εμπορικό λιμάνι τα κρουαζιερόπλαια. Απάντηση δεν έχετε. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, ναι. Θα επικαλεστούν, αλλά εμείς ζητάμε, προσωρινά δεν θα είναι για μόνοι μας, είναι ότι και πάρα πολλά λιμάνια της Ελλάδος δεν έχουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας που πιθανόν να επικαλεστούν. Και το ζήτημα είναι αυτό. Άντε, φέτος ακυρώσαν τα μισά, έρχονται τα μικρά. Του χρόνου, αν κλείσει το λιμάνι και το πράγμα είναι 16 μήνες να διαρκέσει άλλες δύο τουριστικές σεζόν, εμείς τι θα κάνουμε? Ή θα πρέπει μετά να αποζημιωθούμε, γιατί δεν έχουμε ταχθεί ούτε από το Σεπτέμβριο, δεν έχουμε ταχθεί κάπου σε κάποια κατηγορία πληγέντων από τις πλημμύρες κλπ. Εμείς να δουλέψουμε θέλουμε πρώτα απ' όλα, αλλά στην τελική, άμα δεν μπορεί να. Δηλαδή, χάνουμε συνέχεια δουλειές χωρίς να ευθυνόμαστε εμείς, ίσως θα πρέπει να. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς ως διπλωματούχοι ξαναγεί και στο Βόλο και στη Λάρισα. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας σας από τα κρουαζιερόπλαια, ή τώρα δεν έχετε και καθόλου? Η αλήθεια αυτή είναι, ναι. Δυστυχώς δεν έχει η πόλη μας και η Λάρισα το ίδιο τον τουρισμό που θα έπρεπε να έχει ο Βόλος, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε με μεγέθη Κρήτης, έτσι, κάποιων άλλων τουριστικών περιοχών. Εγώ για τον εαυτό μου θα μίλησω. Ουσιαστικά είναι 2 μήνες περίπου που έχουμε πάρα πολύ δουλειά με τις σχολικές εκδρομές. Εκεί πέρα την άνοιξη από μέσα Μαρτίου μέχρι μέσα Μαΐου. Και μετά είναι αυτές οι αφίξεις των κρουαζιερόπλαιων που ποντάραμε περίπου το 60-70% των εσόδων μας. Συν βέβαια και τα προβλήματα που έχουμε και με το αεροδρόμιο. Έτσι. Άλλη πονεμένη ιστορία για την περιοχή μας. Κάθε χρόνο οι πτήσεις μειώνονται. Φέτος χάθηκε και η EasyJet που συνέδεε το Βόλο με το Λονδίνο. Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βαλωμένε, εσείς στην ανακοίνωση που στείλατε προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην επιστολή που έχετε, με την οποία έχετε απευθυνθεί σε υπουργούς, βουλευτές και κάθε έτσι εμπλεκόμενο φορέα, λέτε ότι απαντήστε μας, γιατί ή θα χρειαστεί να αλλάξουμε δουλειά ή θα χρειαστεί να φύγουμε για άλλες πόλεις. Δυστυχώς πλέον, ναι, όσο και αν ακούγεται δραματικό, αυτή είναι. Το συζητάμε πλέον μεταξύ μας. Και εγώ που είμαι γέννημα θρέμα σε αυτή την πόλη, και άλλοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται και ας μην είναι από εδώ, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει τις οικογένειές τους εδώ. Πλέον σκέφτονται αυτό το πράγμα. Ήδη τα τελευταία χρόνια και με όσα συνέβησαν και με τον κορονοϊό, κάποιοι συνάδελφοι
είτε άλλαξαν πορεία επαγγελματική, είτε άφησαν τον Βόλο, εγκατέλειψαν τον Βόλο. Πλέον έχουμε απομείνει 5 ξεναγοί στον Βόλο, 4 στη Λάρισα. Δηλαδή είναι μετρημένοι στα δάχτυλα κυριολεκτικά. Και είμαστε πλέον ναι, σε δίλημα για το αναφορικά με το τι θα κάνουμε. Γιατί άντε, ένα χρόνο το παλεύουμε. Είναι και τα μετέωρα σχετικά κοντά, okay, αλλά αυτό το πράγμα μας συνεχιστεί. Σύντοτε οι εταιρείες κρουαζιέρας προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου. Ένα λιμάνι το οποίο υπολειτουργεί, δεν ξέρω πότε θα ξανάρθει στα... Έτσι είναι, η κρουαζιέρα γνωρίζουμε... Σύντοτε υπάρχει και το θέμα της ιδιωτικοποίησης τώρα, που πάνε όλα πίσω, έχουν γίνει ενστάσεις, εμείς δεν θέλουμε να μπλέκουμε με αυτά, απλά... Δεν μπορεί να ξέρει κανένας και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Άρα ανησυχείτε και για το επόμενο καλοκαίρι. Έχετε θέσει κάποιο χρόνο για να σας απαντήσουν, γιατί ξεχνούνται μετά. Σε πρώτη φάση ζητάμε συναντήσεις. Προς το παρόν έχουμε χτυπήσει κάποιες πόρτες, δεν ήταν ανοιχτές. Θα επιδιώξουμε σε συνεργασία και με τους τουριστικούς πράκτορες, οδηγούς λεωφορείων, ταξί, ανθρώπους της εστίασης, τόσο στη Μακρινίτσα, που και αυτοί έχουν μεγάλο ωφέλη, και στο κέντρο του Βόλου. Μήπως όλοι μαζί. Πιέσουμε τις καταστάσεις κάπως πιο πολύ, γιατί δεν βλέπω να συμβαίνει. Θεωρώ ότι αν δεν πιέσουμε, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο που λέμε. Μάλιστα. Δυστυχώς. Ελπίζουμε τα καλύτερα. Γρήγορα απαντήσεις τα καλύτερα, ειλικρινά. Έτσι, γιατί δεν αξίζει σε κανέναν, επαγγελματία, σε κανέναν να υφίσταται τέτοια ταλαιπωρία και να χάνει το εισόδημά του και μάλιστα χωρίς να του δίνει τις απαιτούμενες απαντήσεις που ζητά, εν αγωνίως τη ζητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαλωμένη. Ευχαριστώ θερμά. Είμαστε μια ωραία εικόνα εδώ από τον Άναυρο. Μην είμαστε μόνο μελό, έτσι. Μιας και βρέθηκα τώρα εδώ μετά από μια ξενάγηση. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε βήμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στις Βόρειες Ποράδες, πάμε στη Σκιάθο. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μου, ο Νίκος Οτζούμας, ανταποκριτής μας εκεί. Πάντοτε μας μεταφέρει την εικόνα, την επικαιρότητα. Αλλά νομίζω τώρα ότι για καλό τον έχουμε εδώ. Νίκο, καλό απόγευμα. Σήμερα τα νέα είναι καλά γενικότερα. Βέβαια να ξεκινήσουμε από αυτά τα καλλιτεχνικά νέα, τα οποία μας γεμίζουν ιδιαίτερη χαρά και τιμή βέβαια για το νησί της Σκιάθου, που σήμερα υποδέχεται τον μεγαλύτερο Έλληνα ερμηνευτή, τον Γιώργο Νταλάρα, που στις 9.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο ο Δήμος Σκιάθου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού κανόνισαν αυτό το μεγάλο event, αυτή τη μεγάλη συναυλία, που βέβαια εκτός του Γιώργου Νταλάρα επί σκηνής θα βρεθούν 10 μουσικοί, με τον Αλέξανδρο επίσης Τζουγανάκη να βρίσκεται μαζί του και την Ασπασία Στρατηγού. Να πούμε ότι προβλέπεται να υπάρξει κοσμοσυρροή και επειδή το νησί είναι γεμάτο από Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Νταλάρας, η φήμη του δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εκτείνεται και στην Ευρώπη, και μετά από αυτή τη συναυλία να πούμε ότι ο Γιώργος Νταλάρας θα αρχίζει να ταξιδεύει στο εξωτερικό, στην Κύπρο βέβαια και στην Γερμανία, που από ό,τι μάθαμε έχει αρκετές εμφανίσεις να κάνει εκεί. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει ήδη, θα λέγαμε, αρκετό ενδιαφέρον για αυτήν τη συναυλία, η οποία όπως είπαμε και στην αρχή έχει είσοδο ελεύθερη, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Νταλάρας έρχεται εδώ στο νησί για να δώσει αυτή τη μεγάλη συναυλία, και είναι κάτι που λείπει εδώ και καιρό, θα λέγαμε, έτσι να δούμε τον κόσμο να διασκεδάζει, να χαμογελάει. Είναι ένα welcome, θα λέγαμε, της Σκιάθου για τους τουρίστες, για τους επισκέπτες, αλλά και για τους κατοίκους και επιχειρηματίες του νησιού, που πλέον μπαίνουν στην φάση της σεζόν με έντονη, έτσι θα λέγαμε, τη δουλειά και την εργασία. Να πούμε ότι το 100% των επιχειρήσεων της Σκιάθου πλέον έχει ανοίξει, πιο νωρίς από ποτέ. Υπάρχει βέβαια αυτό το πρόβλημα, αυτό το αγκάθι των κουκουναριών, το οποίο βέβαια, όπως γνωρίζεις και εσύ, πιστεύουμε να ξεπεραστεί άμεσα, αφού θα πρέπει να πούμε, έτσι για να περάσουμε και στην επικαιρότητα, ότι την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σκιάθου θα εγκριθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις δημοπρασίες στην παραλία των κουκουναριών. Να πούμε, παραμένοντας έτσι στην επικαιρότητα, ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε υπήρξε ένα συμβάν άσχημο εδώ στο νησί της Σκιάθου, μια έντονη δυσοσμία που έφερε τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ να ανοίξουν ένα φρεάτιο και να δούμε έτσι άσχημες εικόνες στον κεντρικό πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη. Χτες υπήρξε μια ανακοίνωση από την εταιρεία, από την ΔΕΙΑΣ, που λίγος πολύ ανέφερε ότι αυτό το πρόβλημα ήταν ως αποτέλεσμα κατάχρησης των καταναλωτών, αφού η
το αποχετευτικό σύστημα της ΚΙΑΘΟ, αλλά και γενικότερα το αποχετευτικό σύστημα, τα συγκεκριμένα υλικά, μιλούσε για μωρομάντιλα, για χαρτιά υγείας κτλ., δεν είναι συμβατά με το σύστημα και γι' αυτό υπήρξε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα να πούμε ότι η Δημοτική Αστυνομία της ΚΙΑΘΟ προχώρησε σε μία ανακοίνωση που λίγος πολύ ανέφερε ότι αν οποιοδήποτε παραβάτης πιαστεί να παρανομεί και έχει να κάνει με την ρήψη απορριμμάτων σε αυτούς τους χώρους, αν επίσης τα καταστήματα εστίασης δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Δήμος Σκιάθου και η Υπηρεσία Καθαριότητας, δηλαδή να διαθέτουν λιποδιαλύτες, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.500 ευρώ. Και να πάμε και σε επίσης ένα ευχάριστο, να πούμε ότι σήμερα, για να πάμε και στο γειτονικό μας νησί στη Σκόπελο, υπογράφηκε η σύμβαση με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, με τον ανάδοχο, ο οποίος θα ξεκινήσει το έργο για το κέντρο υγείας Σκοπέλου. Γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές φορές φωτογραφίες, άσχημες φωτογραφίες και βίντεο από ένα κέντρο υγείας το οποίο πραγματικά είναι υποκατάρρευση. Ο Δήμαρχος Σκοπέλου, ο κύριος Περής, σήμερα με ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε για το συγκεκριμένο. Για τη συγκεκριμένη επιτυχία, όπως ο ίδιος το είπε, και είπε ότι του χρόνου, τέτοια περίοδο, το κέντρο υγείας Σκοπέλου θα είναι ένα ολοκένουργιο κέντρο υγείας που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και θα είναι περήφανοι γι' αυτό και οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι επισκέπτες του. Επιτέλους, πραγματικά τώρα το λέμε επιτέλους, και πολύ περισσότερο οι κάτοικοι εκεί στο νησί της Σκοπέλου και οι χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, έτσι, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα ένα κέντρο υγείας όπως αρμόζει, όπως αξίζει σε όλους τους κατοίκους της Σκοπέλου. Αλλά όχι μόνο στους κατοίκους, και στους γιατρούς και όλους τους εργαζόμενους, όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει εκεί τη μάχη και πρέπει να τη δίνει σε συνθήκες που πρέπει, συνθήκες που αρμόζουν. Βάσο, θα πρέπει να πούμε ότι τελευταία υπήρξε μια πληροφορία, ένα καλό ρεπορτάζ, πολύ καλό ρεπορτάζ από τη Βάσο την Κυριαζία από τον ταχυδρόμο, που ανέφερε ότι για να έρθουν γιατροί πλέον στα νησιά των Βορείων Σποράδων αποδυναμώνονται τα κέντρα υγείας και οι δομές υγείας στο Πήλιο. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν ευχαριστεί καθόλου τους γιατρούς εδώ, έτσι, γιατί το να αποδυναμώνεις άλλα κέντρα υγείας όπως είναι του Πήλιου, που επίσης είναι μια τουριστική περιοχή, για να δυναμώσεις τα νησιά του Βορείου Σποράδου, που πραγματικά βέβαια υπάρχει ανάγκη για τους γιατρούς, είναι κάτι που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την Πέμπτη, είπε, και θα πρέπει να το δουν το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο τελευταία θα συζητηθεί και το λέμε τώρα, γιατί το ρεπορτάζ το είδαμε πριν από λίγο, μας το έστειλαν οι γιατροί εδώ της Σκιάθου. Μάλιστα. Για να το πληροφορηθούμε. Τώρα, κατά τα λοιπά, μαζί έτσι με όλα τα όμορφα που έρχονται σήμερα το βράδυ, μαζί με τη μεγάλη συναυλία, τον τουρισμό που έχει ξεκινήσει, το καλοκαίρι που εκεί δυναμικά έχει μπει και για τη Σκιάθο και για τα υπόλοιπα νησιά των Βορείων Σποράδων. Νίκο, κλίμα εκλογών υπάρχει καθόλου? Καθόλου. Τίποτα. Το λέμε έτσι πολύ. Πέστε μου κι αυτό. Είναι ό,τι συζητούσαμε. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία αφίσα. Αν εξαιρέσουμε μάλιστα τις επισκέψεις απλά κάποιων υποψηφίων ευρωβουλευτών από τη Νέα Δημοκρατία και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, που είχαμε μία επίσκεψη της κυρίας Βακουφτσή, της τοπικής έτσι υποψηφίας, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα που υπήρχε στις βουλευτικές εκλογές. Σε συζητήσεις όμως, σε συζητήσεις υπάρχει, ακούω συζητήσεις, έτσι, ο κόσμος μιλάει για τις ευρωεκλογές. Δεν θα έλεγα ότι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό που θα κερδίσει την Κυριακή σίγουρα θα είναι η αποχή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, εννοείται ότι στα πηγαδάκια λίγος πολύ ακούγονται θέματα που αφορούν τις ευρωεκλογές, η πολιτική κατάσταση. Αλλά ειλικρινά, στη Σκιάθο ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο του τουρισμού, τον κόσμο της διασκέδασης. Και λίγος πολύ εδώ πέρα ο κόσμος δεν ασχολείται με τις ευρωεκλογές. Θα δούμε βέβαια, Κυριακή κοντή γιορτή. Τέτοια που είναι το δικαιολογεί. Νίκο μου, Κυριακή κοντή γιορτή, θα τα δούμε όλα. Άλλωστε την Κυριακή θα είμαστε σε ζωντανή μετάδοση και εδώ από τη Σκιάθο και από τα νησιά των Βορείων Σποράδων, για να έχετε κι εσείς ένα πρώτο κλίμα το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Εδώ, έτσι, θα τα πούμε την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε αυτή τη φορά δεν λέμε καλό Σαββατοκύριακο, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι έκτακτη εκπομπή
για τις εκλογές, για τα όσα δηλαδή συμβαίνουν πριν από τις κάλπες, αλλά και ό,τι θα συμβαίνει αφού οι κάλπες κλείσουν και ξεκινήσει η καταμέτρηση. Αφιερωμένη λοιπόν στις ευρωεκλογές, η εκπομπή της τηλεόρασης του Άστρα στις 6 το απόγευμα, αυτή την Κυριακή, 9 Ιουνίου. Επομένως θα τα πούμε τότε, θα τα πούμε την Κυριακή. Από όλους εμάς όμως, ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά.